θέματα του δασικού χαρτών είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θεωρώ ότι είναι το σοβαρότερο από όλα ζήτημα που υπάρχει. Από όσο ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακόμα πόση ταλαιπωρία θα φέρει μέχρι την τελική λύση του. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, φανταστείτε, δεν υπάρχει συμπατολόγιο, το γνωρίζουμε, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Ακόμα και εκεί που έχει ολοκληρωθεί αμφισβητούνται. Ακόμα και εκεί που έχει λόγω των δασικών χαρτών. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο αναδείχθηκε όσο αφορά το θέμα της Κρήτης. Να κάνω μια υπενθύμηση όσο αφορά το θέμα το ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα ιδιαίτερο καθεστώς και όλα αυτά έχει μείνει εκεί. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην παρασκευαστική διαδικασία να φτιαχτεί ένας νόμος. Από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον και έχω μιλήσει και με τον Ευρωπαϊκό Λούκου και αλλάξει κάποιες στιγμές τηλεφωνικά, ξέρω ότι το παρακολουθεί το θέμα και ως νομικός, διότι αυτά είναι θέματα όντως πρέπει να τα δει, γιατί να τα παρακολουθούν νομικοί και άλλοι νομικοί για την περιφέρεια παρακολουθούν την εξέλιξη των πραγμάτων και έρχονται σε επαφή. Το λέω ότι πρέπει να παρακολουθούν από νομικούς που να έχουν και την εμπειρία και την εξειδίκευση φυσικά, για το λόγο το ότι μία λέξη μπορεί να ερμηνεύει ή να παρερμηνεύει και να αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Κύριε Ιερονυμάκη, ο κύριος Κρέκας εδώ από το Ηράκλειο είχε πει συγκεκριμένα, ή από την Κρήτη αν θέλετε, γιατί επισκέφθηκε όλη την Κρήτη, σε εκείνες τις ημέρες που πραγματικά υπήρξε η μεγάλη η αναστάτωση, ότι εντός εξαμήνου θα έχει προχωρήσει αυτή η νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να μην θυγούν ιδιοκτησίες. Θυμόμαστε επίσης αυτά τα οποία έλεγε μέσω των μέσων ενημέρωσης και του 1984 ο υφυπουργός ο κύριος Αμυράς, ότι δεν θίγονται. Αυτή η νομοθετική ρύθμιση περπατάει. Σε ακούστε να δείτε. Ο υπουργός τότε που είπε αυτό με 6 μήνες, του είχε πει ότι αυτό που δεν λήφθησε από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μπορεί να λήφθει 6 μήνες. Δεν υπάρχει θέμα. Θα δώσουμε άλλους 6 και μετά θα άλλους 6. Αυτό το είπε και δημόσια, άλλους 6 και άλλους 6. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να πάει μακριά. Απλώς όμως δεν μπορεί να βάλει τον κόσμο στη διαδικασία να μπει, να κάνει ενστάσεις, διότι και τα παράβολα και όλη η διαδικασία, βάλοντας ο λόγος, βάλε όλα αυτά, δεν οδηγούν πουθενά. 700 ευρώ να λένε οι άνθρωποι ότι ζητήθηκε. Εγώ σας λέω σε μία από τις περιπτώσεις, γιατί μπορεί η περιουσία να είναι μεγάλη όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία πάπου προς πάπου, τα κτήματα που ανήκουν, επιδοτήσεις, λιόφυτα ή όλα τα υπόλοιπα, και ζητάνε για την ένσταση τα 700 ευρώ. Το μεγάλο πρόβλημα, κυρία Βουγεράκη, είχαν επισημάνει την πρώτη στιγμή, είναι ένα παρακράτος το οποίο δουλεύει πίσω από το επίσημο κράτος. Και για να γίνω πιο σαφής. Το πρόβλημα δεν είναι από την παρασκευή, η βασική θα βγει ένας νόμος, ο οποίος θα πάει για ψήφιση στην Βουλή. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα βγει. Το πρόβλημα είναι ποιο, ότι αν βγει ένας νόμος ο οποίος θα είναι στα πλαίσια των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι κατευθύνουν κάποια πράγματα για να αρπάξουν τις περιουσίες για να πάρουν στην υπερταμείο, θα ψηφιστεί μετά και από το Συμβούλιο Επικρατείας. Εάν είναι κάτι διαφορετικό, πολύ φοβούμαι, διότι έχουν βγει ήδη κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι είτε δασολόγοι, είτε δεν σημαίνει όλοι δασολόγοι, κάποιοι, οι οποίοι δεν ξέρουν σε τι ρόλο τραβάνε. Και επίσης πρέπει να τα εξυπηρετούν. Διότι βλέπουμε παράδειγμα περιπτώσεων καταπατήσεων και ζημιάς που γίνεται στο περιβάλλον, και αυτοί οι κύριοι σιωπούν. Την ίδια ώρα, σε άλλες περιπτώσεις, βγαίνουν πραγματικά με ύφος 10 καρδιναλίων, καταγγέλουν, κάνουν, διάχνουν. Πολύ φοβούμαι δηλαδή ότι υπάρχει σκοπιμότητα σε αυτό. Να το ξανατονίσουμε σε αυτό το ότι ένας νόμος που ψηφάται στη Βουλή για να είναι πλέον νόμος του κράτους πρέπει να περάσει το Συμβούλιο Επικρατείας, που να επικυρώσει αν είναι συνταγματικός ο νόμος ή αντισυνταγματικός. Εκεί θα παιχτεί το όλο παιχνίδι. Και πρέπει να γίνει συζήτηση και διάλογος με αυτούς οι οποίοι παίρνουν αντιδράσεις σε αυτό το κομμάτι, όχι αόριστα να κάνουν καταγγελίες, αλλά να αυτοί, για να δώσουν το δικαίωμα να γίνει ένας διάλογος της μιας πλευράς με τις άλλες, δημόσιος διάλογος, ποια είναι αυτά τα κίνητρα και ποιες είναι αυτές οι επιχειρηνότητες οι οποίες εκφράζουν για το θέμα των δασικών χαρτών. Διότι κανείς δεν λέει ότι ένα δάσος που μπορεί να είναι μέρος και ιδιωτικό ή κρατικό, γιατί εντάξει, γρυμή και
παραθαλάσσια και οτιδήποτε είναι, παράδειγμα, ποιος μιλάει ότι μπορεί να είναι ιδιωτικά. Δεν το συζητάμε καθόλου, έτσι. Αλλά επίσης κάποια δέντρα τα οποία είναι μέσα στα χορδολιβαδικά, ίσα-ίσα, που μπορείς να είναι ιδιωτικό και επίσης να κατοχυρώνει και να προστατεύει μέσα από την ίδια την υπογραφή του ανθρώπου ο οποίος είναι ιδιοκτήτης και το προστατεύει στο περιβάλλον. Μάλιστα. Θέλω να τονίσω όμως κάτι πολύ σημαντικό. Το περιβάλλον μέχρι τώρα έχει προστατευτεί από τους ίδιους ιδιοκτήτες γης. Και έχουμε ένα αξιόλογο περιβάλλον στον τόπο μας. Και επίσης το πιο σημαντικό απ' όλα. Μιλήσαμε για τα χορτολιβαδικά. Ότι αποδεσμεύονται από τα φυσικά κάποια που είναι τα χαμηλά καμνάκια και γίνονται χορτολιβαδικά. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, αλλά χρήση γης, αυτά τα οποία σε περιττές περιοχές τουλάχιστον. Θα πάρουμε. Αυτό γίνεται γιατί από το μισό λεπτό όμως. Γιατί αυτό, όπως και εσείς. Μισό λεπτό. Γιατί όπως και εσείς ξέρετε και έχετε πει και από τη δική σας την πλευρά, αυτό δεν γίνεται από το σύνολο των ιδιοκτητών. Ναι, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, αλλά όχι επί αδίκο. Ξέρετε αυτό που λέμε, ότι μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και δεν γίνεται ο κόσμος να υφίσταται τέτοια ταλαιπωρία. Οι άνθρωποι που σας ακούν ρωτούν το εξής, βάσει των μηνυμάτων που μου στέλνουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τι κάνουν εκείνοι, γιατί και υπάρχουν προθεσμίες οι οποίες πάντα τρέχουν, να μην υποβάλλουν ενστάσεις, αντιρρήσεις, πώς τις λένε. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, εξ αυτού του λόγου συνεδρίασε το ΠΕΔ Κρήτης. Εγώ πολλές φορές έχω επικοινωνήσει και με τον πρόεδρο του Γιάννη Κουράκη και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Είναι αυτή τη στιγμή ευθύνη και Αθηνών. Και εμείς μπορούμε να αδικείουμε σαν εκπροσώποι των αγροτών να αδικείουμε το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των νομικών που έχουν. Και έχουν ανακατοπτεί. Δεν είναι πως αδρανούν και η Περιφέρεια Κρήτης. Αυτός πρέπει να δούμε πού πάει η δουλειά. Ακριβώς. Πού ακριβώς είναι δηλαδή η κατάσταση. Μέχρι να το δείτε να πηγαίνουν για τις αντιρρήσεις. Εγώ δεν έχω τις νομικές γνώσεις για να μπορώ να πω αυτό, παράδειγμα, είναι κατοχυρώνει ή δεν κατοχυρώνει. Εγώ αναδεικνύω. Καλείτε τους νομικούς λοιπόν να συμβουλεύσουν. Οι νομικοί λοιπόν οι οποίοι έχουν το ΠΕΔ Κρήτης και η Περιφέρεια Κρήτης πρέπει να αναδείξουν το θέμα ακριβώς εκεί που πονάει. Εφόσον ο νόμος είναι παρασκευαστική, για να μην γίνει κανένα λάθος. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Είναι λογικό αυτό το οποίο σας λέω, ούτε εσείς ως δημοσιογράφος, ούτε εγώ ως εκπρόσωπος των αγροτών, έχω τη δυνατότητα και τη γνώση να μπορώ να ερμηνεύσω μία νομική λέξη η οποία μπορεί να μπει σε ένα νόμο, μπορώ να δω ένα γενικό νόμο για να κρίνω αν είναι σωστός ή όχι. Εσείς μπορείτε και ο καθένας μας. Μπορεί όμως κάποιες λέξεις, όπως σας είπα, μέσα σε ένα κείμενο 10-20 σελίδων, να ανατρέπουν στην πορεία, να ξεκινάει καλά και στο τέλος από μια λέξη που αλλάζει να ανατρέπει πολλά πράγματα. Εξ αυτού του λόγου, τα έχουμε δει δηλαδή αυτά τα πράγματα. Με νομικού μας σε άλλες περιπτώσεις. Εξ αυτού του λόγου λέω ότι και η περιφέρεια και το ΠΕΔ Κρήτης πρέπει να είναι προσεκτική, να διαφυλάξουμε λοιπόν αυτό το οποίο λέει στο ίδιο το Σύνταγμά μας, ότι ναι, μεν προφυλάσσουμε, έχει υποχρέωση το Σύνταγμα να προφυλάξει το δάσος και αυτό πρέπει να γίνει. Από την άλλη πλευρά όμως το Σύνταγμα λέει ότι διασφαλίζει και προστατεύει την περιουσία, την ιδιωτική περιουσία των ανθρώπων. Και εδώ στην Κρήτη, όταν από πριν γίνει η ένωση με τη μητέρα πατρίδα την Ελλάδα μας, από το 1904 ο κώδικας ο οποίος υπήρχε, ήταν ξεκάθαρος στο αφορά το θέμα των νόμων της θρησκείας. Έχει σημασία αυτό και δεν ήταν τυχαίο που το βάλανε, διότι έπρεπε να κατοχυρώσουν την περιουσία τους ο ντόπιος πληθυσμός με κάποιο τρόπο, εφόσον δεν υπήρχαν συμβόλαια. Οτιδήποτε συμβόλαια διακρίκανε. Μέσα από σωστά το λέτε αυτό, κύριε Ιερονημάκη, και το κρατάω ως παρατήρηση, γιατί πραγματικά είναι το σωστό. Μόνο που θα πρέπει να τρέξουν λίγο και τις εξελίξεις οι νομικοί και οι ΠΕΔ για να απαντήσουν στον κόσμο τι θα κάνουν με τις αντιρρήσεις που θέλουν κάποιοι να καταθέσουν, διότι είπαμε ότι οι χρόνοι πάντα τρέχουν και υπάρχει μεγάλη αγωνία από τους ιδιοκτήτες. Μήπως και χάσουν την περιουσία τους, είναι μεγάλα τα ποσά τα οποία ζητούνται σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το παράδειγμα το οποίο σας ανέφερα. Πάντως από την τελευταία συνεδρίαση της ΠΕΔ, σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες, αυτό το οποίο διαπιστώθηκε ήταν ότι ναι μεν μπορεί να υπάρχει στενή συνεργασία με όλους τους φορείς, αλλά φαίνεται να μην προχωράνε έτσι τα πράγματα από την πλευρά του Υπουργείου, τουλάχιστον όπως είχε ανακοινωθεί από την ηγεσία του εδώ από την Κρήτη. Μένω λοιπόν σε αυτές τις πληροφορίες. Να σας πω όμως και το τελευταίο εξέλιξη που είχαμε κι εμείς στο Παγκρίτιο Συντονιστικό,
λόγω του ότι εγώ έχω, είμαι εκλεγμένος σαν πρόεδρος των αμπελουργών και ελαιοπαραγωγών και ο Φώτος είναι βαρύς. Πριν ένα μήνα εκλέγηκε το ΣΕΚ, το Σύνδεσμο Κοινοτρόφων Ελλάδος, το μέλλον μας και άξιο μέλλον μας, ο Πατράκης ο Μανώλης από τα Μάρη, ο οποίος και με πρόταση δική μου μπήκε συντονιστής Κρήτης ο Πατράκης ο Μανώλης. Χωρίς να σημαίνει ότι εμείς σταματήσαμε να είμαστε δίπλα σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Ωραία. Έτσι, η οργάνωσή μας δίπλα. Ωραία. Ο Πατεράκης ο Μανώλης είναι πλέον ο συντονιστής. Είναι σημαντικό. Ήταν μια πρόταση σήμερα η οποία πέρασε, τον πρότεινα εγώ ίδιος προσωπικά. Έπρεπε όμως να έχει στορέψει η σύσκεψη πριν μερικές μέρες. Πέρασε ομόφωνα το όνομά του. Δεν υπήρξε διαφωνία από κανένα. Και πιστεύω ότι είναι ένα δυναμικό παιδί και γνώστη των θεμάτων. Και μετέχει πλέον και στον Παναγιώτη. Ωραία. Καλά κάνετε και το αναφέρετε, γιατί έτσι πρέπει να είναι αυτό. Υπάρχει αυτό το όργανο, ναι. Ωραία.